Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, σας καλωσορίζω στη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου μας εδώ στο φυσικό μας χώρο, στο κτίριο του Τεχνικού Βουλευτηρίου και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και την υποστήριξή σας μέσω της συμμετοχής σας και σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο που απόλυτο στόχο έχει όπως πάντα τον εμπλουτισμό της γνώσης μας και την παροχή υψηλότερου επίπεδου γνώσης της, στην παροχή υψηλότερο επίπεδο γνώσης στις ήδη υψηλές που κατέχουμε ως μηχανικοί. Να ευχαριστήσω παράλληλα την κυρία Καραντώνη, την αναπληρώτρια καθηγήτρια των πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και την παρουσία της στην έδρα μας, γιατί δίχως αυτή δεν θα μιλούσαμε για την παροχή υψηλού επίπεδου γνώσης που θα μοιραζόμασταν σήμερα εδώ, αλλά και θερμά ευχαριστήρια σε όλους τους συντελεστές και χορηγούς για την άψογη υλοποίηση της διήμερης αυτής παρουσίας. Μέσα σε αυτούς τους συντελεστές, την διοίκηση του Τεχνικού Βουλευτηρίου και των συλλογοπολιτικών μηχανικών, με όλα τα μέλη που εργάστηκαν με ζήλο, όπως πάντα, αγαπητή Ελίνα, για την υλοποίηση των εργασιών και αυτού του σεμιναρίου. Όσον αφορά τους χορηγούς και συμμετέχοντες, είναι ένα ευχαριστώ για την άψογη διοργάνωση και ενίσχυση του Συλλόγου για την διοργάνωση πάντων τέτοιων ενημερωτικών δράσεων και ιδιαίτερα στη συνεργάτη μας εταιρεία Συντέκνο, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο στα θέματα που άπτονται στο γνωστικό αντικείμενο του σημερινού σεμιναρίου μας, αλλά και στην εταιρεία που σήμερα εκπροσωπώ εγώ, την εταιρεία Γιώργος Μπαξεπάνης, ΙΚΕ, που πάντα με ιδιαίτερο σεβασμό στην προαγωγή της τέχνης και της επιστήμης συμμετέχει ολόψυχα στη διοργάνωση τέτοιων ημερωτικών σεμιναρίων. Να σας κουράσω και να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της ημέρας της δεύτερης του σεμιναρίου μας. Η εταιρεία μας συστάθηκε το 2021 από τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή της Γιώργο Μπαξεπάνη, μέρα τη Χερσόνησο, με στόχο να καλύψει τις κατασκευαστικές ανάγκες στο νομό Ηρακλείου, αλλά και όχι μόνο, στο επίπεδο της εμπορίας οικονομικών υλικών και ευρύτερα υλικών δόμησης, έκτοτε και μέχρι σήμερα αριθμεί 46 εργαζομένους, προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, 22 οχήματα όλων των απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση κάθε είδους ανάγκης και συνολικά 10 στρέμματα έκτασης στεγασμένης και μη στη Χερσόνησο προκειμένου να ανταποκριθεί διακεκριμένα σε αυτήν τη δύσκολη αποστολή της. Προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες στα πλαίσια της σύγχρονης δόμησης με παραδοσιακά αλλά και πρωτοποριακά υλικά για κάθε στάδιο υλοποίησης ακόμα και των πιο απαιτητικών έργων στα εξής επίπεδα. Γενικά θα τα πω, ειδικά δόμησης, παραδοσιακά και πιο σύγχρονα, ειδικά θερμομόνωσης και στεγανοποίησης, ειδικά επισκευών και σύνθετα υλικά εφαρπής, ειδικά ξηράς δόμησης, ειδικά αισθητικής αναβάθμισης και διακόσμησης, χρώματα, πλακάκια, είδη γυμνής και πλήρες υδραυλικό και ηλεκτρολογικό υλικό καθώς και φωτισμό. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας, μεταξύ άλλων, είναι και η συνεργασία μας με κορυφαίες εταιρείες του χώρου, όπως και η Συντέκνο, που σήμερα ανέπτυξε κάποια υλικά της, που μας εμπιστεύονται και μοιράζονται μαζί μας το όραμά μας, αλλά και κυρίως την τεχνολογική τους εξειδίκευση και ανάπτυξη. Δεν σας κουράζω άλλο, καλό υπόλοιπο στην συνέχεια των εργασιών της ημερίδας μας, της διημερίδας μας μάλλον, και εύχομαι πάντα να διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, να επιμορφώνεται ο κόσμος και να ακούει νέες τεχνολογίες, νέα υλικά που θα πρωτοπορήσουν τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.